Πάμε να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Πάμε στην κυρία Γεωργία Χαλβατζάκη, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Ντάρμστατ στην Γερμανία. Λαμπρή πορεία βέβαια και διαφημίζει και τη χώρα μας, η αλήθεια είναι. Πάμε να την συναντήσουμε, να την ευχαριστήσουμε, να την καλησπερίσουμε από Κρήτη. Τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σας, καλησπέρα από την Κρήτη. Σας ευχαριστούμε θερμά, Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας σήμερα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν η συμμετοχή των γυναικών στην παγκόσμια ερευνητική κοινότητα, στην έρευνα, είναι αυτή που πραγματικά αξίζει στις γυναίκες? Έχουν ίσες ευκαιρίες οι γυναίκες στον 21ο αιώνα? Έχουμε κάνει αρκετά βήματα, ωστόσο έχουμε ακόμα πολλά να κατακτήσουμε. Δυστυχώς ο σεξισμός, οι διακρίσεις υπάρχουν ακόμα, υπάρχουν τα στερεότυπα. Όχι, δεν θα έλεγα ότι οι γυναίκες έχουν βρεθεί στην ισότιμη θέση με τους άντρες στα αντίστοιχα πεδία, στις ερευνητικές ομάδες, στις ηγετικές θέσεις. Θεωρώ όμως ότι γίνεται αλλαγή. Αυτό έχει να κάνει και από εμάς τις ίδιες τις γυναίκες, οι οποίες ενημερώνουμε τη μικρότερα κορίτσια, αλλά και τους ίδιους τους συναδέλφους μας σχετικά με το τι συμβαίνει. Και αυτό όσο να είναι ασκεί μια πίεση και έτσι να αλλάξει ο τρόπος σκέψης μας. Μάλιστα. Είστε στο εξωτερικό στη Γερμανία αυτό το διάστημα? Μάλιστα, ναι. Στο Πανεπιστήμιο του Ντάρμστατ. Ωστόσο, έχετε βρεθεί και στην Ελλάδα και θέλω να σας ρωτήσω αν η προκατάληψη που μας είπατε, αυτά τα ταμπού που ίσως υπάρχουν κάποια κατάλοιπα, είναι πιο έντονα στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα? Στη Γερμανία ή στην Ελλάδα? Όσο να είναι, στην Ελλάδα είναι πιο έντονα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και στην Γερμανία δεν υπάρχουν τέτοιου είδους αντιδράσεις. Για παράδειγμα, όσο άκουσα και στην Ελλάδα, όχι μόνο όταν έκανα το διδακτορικό μου και ήμουν ερευνήτρια στην Ελλάδα, αλλά όσο και τώρα που έλαβα θέση ερευνήτριας και πλέον καθηγήτριας, ακούστηκαν τα γνωστά ότι πήρα τη θέση διότι είμαι γυναίκα, χωρίς ωστόσο να κοιτάνε το πόσο πολύ έχω δουλέψει και το τι είδους συνεισφορές έχω στο πεδίο της ρομποτικής. Αυτές οι τοποθετήσεις, αυτά τα κακοπροαίρετα σχόλια πρέπει να κάνουν πιο δυνατή μια γυναίκα? Δηλαδή πρέπει να κοιτάξουμε λίγο και τη θετική πλευρά της κακοπροαίρετης κριτικής των πικρόχωνων σχολείων. Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι όλοι, όλες και όλοι, γιατί εντάξει δεν είναι μόνο οι γυναίκες που τους ασκείται κριτική. Αυτή την περίοδο γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διακρίσεις γενικότερα. Σωστά, ένα φαινόμενο ανησυχητικό εννοείται. Θεωρώ ότι ανησυχητικό βεβαίως. Από τη μία πλευρά, φυσικά, αν έχεις τα ψυχικά αποθέματα, μπορείς ας πούμε, να το καταπολεμήσεις και να το βάλεις ας πούμε, κάτω, όπως λέμε, και να παλέψεις ακόμα περισσότερο. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν αυτού του είδους την ψυχική δύναμη και χρειάζονται υποστήριξη. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σχετικά με αυτό, σχετικά με το πόσο άσχημα μπορεί να επιδράσει μια τέτοιου είδους κριτική σε έναν συνάδελφο, γιατί ακόμα και μέσα στις ερευνητικές ομάδες αυτό βρίσκεται. Οπότε θα έλεγα ότι δεν είναι εύκολο κάποιος να το λάβει επικοδομητικά. Εμένα παλαιότερα με ενοχλούσε πάρα πολύ, σε σημείο δηλαδή να με στεναχωρεί αρκετά. Πλέον και λόγω του ότι έχω ανέβει πλέον, έχω κάνει τα βήματά μου, θέλω να πω ότι το αντιμετωπίζω με άλλο τρόπο σκέψης και μπορώ να πω ότι μπαίνω σε πεδίο συζήτησης, να το συζητήσουμε δηλαδή. Λοιπόν, εκεί που βρίσκεστε τώρα στο μέρος, στο δωμάτιο, είστε μόνοι ή έχετε μία... Όχι, σας έχω τη Ρόζα εδώ, η οποία θέλει και κάτι να πει. Βέβαια στα αγγλικά, αλλά θα σας το μεταφράσω. Για να δούμε τι έχει να μας πει η Ρόζα. Λοιπόν, η Ρόζα εδώ, το ρομπότ μας σας χαιρετάει και σας λέει χαρούμενη ημέρα της γυναίκας. Χαρούμενη ημέρα της γυναίκας. Λοιπόν, είναι εντυπωσιακό. Ένα project το οποίο έχει την υπογραφή σας, σωστά. Για πείτε μας κάποιες λεπτομέρειες. Έχουμε ξανασχοληθεί βέβαια. Και αξίζει ένα πολύ μεγάλο μπράβο.
Είχαμε μιλήσει και πέρσι γι' αυτό. Είναι η Ρόζα, είναι ένα πρότυπο ρομπότ το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ρομποτικός βοηθός για την υποβοήθηση ηλικιωμένων ατόμων, για την υποβοήθηση νοσοκόμων στα νοσοκομεία προκειμένου να αναλαμβάνουν εργασίες οι οποίες είναι επαναληπτικές, τις οποίες για παράδειγμα μία νοσοκόμα ή κάποιος φροντιστής ηλικιωμένων δεν μπορεί να επιφέρει, είτε γιατί δεν βρίσκεται εκεί όλη την ώρα να υποβοηθάει κάποιον ασθενή ηλικιωμένο, είτε διότι έχουν άλλα πιο σοβαρά καθήκοντα τα οποία κακά τα ψέματα δεν μπορούν να αναλάβουν τα ρομπότ. Οπότε το δικό μου πεδίο έρευνας είναι να καταφέρω αυτό το ρομπότ που είδατε τώρα, το οποίο μπορεί να μετακινείται κιόλας μέσα στο χώρο, να μπορεί να προσαρμόζει τον τρόπο με τον οποίο κινείται και συμπεριφέρεται στις ανάγκες του κάθε ασθενούς και να υπακούει στις εντολές του ασθενούς. Μιλήσατε για πεδίο έρευνας. Πότε θα είμαστε σε θέση προκειμένου αυτό το ρομπότ, δεν ξέρω αν δοκιμαστικά έχει έλθει σε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα, θα μας πείτε. Έχουμε κάνει παλαιότερα με παρόμοια ρομπότ τέτοιου είδους έρευνες μέσα από ερευνητικά προγράμματα ευρωπαϊκά. Ωστόσο δεν είμαστε σε θέση ακόμα να φέρουμε αυτά τα ρομπότ στα σπίτια μας ή στα νοσοκομεία. Θεωρώ ότι ακόμα χρειαζόμαστε μία 15ετία για να φέρουμε τους ρομποτικούς βοηθούς στα σπίτια μας, διότι είναι τόσο μεγάλο το εύρος των διαφορετικών συμπεριφορών του κάθε ανθρώπου, τόσο μεγάλη η αβεβαιότητα μέσα στο σπίτι μας, γιατί τα πράγματα αλλάζουν και τα λοιπά, τα οποία παρότι τα κάνουν ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα για εμάς να λύσουμε και να προσφέρουμε στην κοινωνία ένα εργαλείο το οποίο θα είναι χρήσιμο, το οποίο είναι το ρομπότ μας. Ωστόσο, αυτό μας δίνει και χαρά, διότι είναι πολλά τα ερευνητικά προβλήματα τα οποία πρέπει να ερευνήσουμε και να λύσουμε. Μάλιστα, μάλιστα. Τι να πούμε. Καλή επιτυχία, χαρά και τιμή που επικοινωνήσαμε για ακόμα μία φορά. Με το καλό να τα ξαναπούμε βέβαια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Τους χαιρετισμούς μας από Κρήτη. Να είστε καλά. Τους χαιρετισμούς μου. Γεια σας. Να είστε καλά, να είστε καλά.